θα σας πάω τώρα στη συζήτηση με τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα, καθηγητή φιλοσοφίας τέχνης στο Παρίσι. Χρόνια υπήρξε συντάκτης οικαστικός της Λιμπερασιόν. Όμως θα σας πάω σε εξής. Με ένα tweet από τη συνάδελφο στο Παρίσι, τη Μαρία Τιδεναξά, που λέει το εξής. Έγγραφο του Γερμανικού Υπουργείου Εσωτερικών και του Γαλλικού επιβεβαιώνει πως ο κάτοχος του ψηφιακού ευρώ δεν θα μπορεί να το διαθέτει ελεύθερα. Θα είναι προγραμματισμένο να ξοδεύεται μόνο για ό,τι επιτρέπεται. Το έγγραφο σχετικά με τη συνολική λειτουργικότητα του ψηφιακού ευρώ, τουλάχιστον από το Γερμανικό Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί από το Γαλλικό δεν έχει βρεθεί ακόμη, αναφέρει. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του ΜΕ. Ενεργοποίηση πληρωμών όταν πληρώνονται προκαθορισμένες προϋποθέσεις. Δυνατότητα προγραμματισμού. 2. Απαγόρευση πληρωμών αν ένα χρηματικό ποσό που έχει δοθεί μόνο για ορισμένους σκοπούς χρησιμοποιείται εκτός εγκεκριμένης περιοχής του. 3. Ανάκληση, απόσυρση ψηφιακού πορτοφολιού και νομίσματος από εξουδετερωμένο φορέα. 4. Η εισαγωγή διαφορετικών τύπων ψηφιακών πορτοφολιών με διαφορετική λειτουργικότητα. Ανάλογα με τις προσωπικές πληροφορίες που απαιτούνται, τα ψηφιακά πορτοφόλια μπορεί να επιτρέπουν μόνο τα ακόλουθα. Πληρωμές μόνο με ορισμένους περιορισμούς, για παράδειγμα αριθμός πληρωμών ανά ημέρα, συγκεκριμένο χρηματικό ποσό ανά συναλλαγή ανά ημέρα, ή χωρίς περιορισμούς, εκτός από γενικούς περιορισμούς, αν η Κεντρική Τράπεζα κρίνει σκόπιμο να τους επιβάλλει. 5. Η προσέγγιση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε δύο τύπους ψηφιακών πορτοφολιών. Πλήρως ανώνυμα πορτοφόλια που δεν απαιτούν προσωπικές πληροφορίες και υπόκεινται σε περιορισμούς, και εξατομικευμένα πορτοφόλια που είναι πλήρως ανιχνεύσιμα αλλά δεν υπόκεινται σε περιορισμούς. Η εισαγωγή καρτών πληρωμών με περιορισμούς για τους αιτούντες άσυλο καθιστά σαφές ότι όλα αυτά έχουν σχεδιαστεί από καιρό. Είναι πολύ πιθανό να ήταν το πρώτο πιλωτικό πείραμα εφαρμογής του ψηφιακού πορτοφολιού και ως φαίνεται ήδη έχει ολοκληρωθεί χωρίς κανείς να έχει αντιληφθεί τον πραγματικό του σκοπό. Έρχονται τα μαντάτα για το ψηφιακό ευρώ. Θα το έχετε, αλλά όπως σας λέμε. Καλημέρα κύριε Δαβέτα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, σε εσάς και στους ακροατές, και χαίρομαι με αυτή την εισαγωγή, διότι πριν ακόμη προχωρήσουμε σε μια θεματική που έχω να συζητήσω ενδεχομένως μαζί σας, μπορώ να σας πω ότι ήδη αυτό εφαρμόζεται, όχι ακριβώς ψηφιακά, αλλά εφαρμόζεται ήδη σε επαγγελματικές ομάδες. Για παράδειγμα, εγώ ως καθηγητής έχω μια συγκεκριμένη κάρτα την οποία πρέπει να ξοδεύω μόνο 25 ευρώ την ημέρα για τροφή σε θέματα πανεπιστημίου. Πέρα από 25 ευρώ την ημέρα απαγορεύεται και πέρα από τη Γαλλία απαγορεύεται. Κάθε μου κίνηση οικονομική ελέγχεται και εάν για κάποιο λόγο, προσοχή, προσοχή, εάν για κάποιο λόγο δεν ξοδέψω αυτά τα χρήματα στο επόμενο τρίμηνο, τρεις μήνες μου δίνουν περιθώριο, τα χρήματα αυτά τα οποία υπάρχουν στο λογαριασμό μου και τα οποία τα παίρνουν από το λογαριασμό μου χάνονται. Άρα είμαι υποχρεωμένος να ξοδεύω τα 25 ευρώ στη Γαλλία, να είμαι στη Γαλλία, να μην μπορώ να χρησιμοποιήσω κάπου αλλού, να μην μπορώ να τα ξοδέψω περισσότερο, και αν δεν τα ξοδέψω, τα χάνω. Τα δικά μου χρήματα, τα οποία κράτησα από το μισό μου. Άρα κύριε Δαβέτα, πέρα από τα συνωμοσιολογικά σενάρια, όσοι λένε ότι πηγαίνοντας στον άειλο τύπο θα χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί την μάνα, και πάντως κουμάντο στα δικά σου χρήματα δύσκολα θα κάνεις, δεν απέχουν πολύ από την πραγματικότητα, με βάση και αυτό το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών του Γερμανικού. Η κυρία Δεναξά λέει ότι υπάρχει και αντίστοιχο γαλλικό, αλλά δεν το έχουμε βρει ακόμη. Ναι, το βλέπουμε στην πράξη. Επισήμως θα γίνει και θα ανακοινωθεί και αυτό. Αλλά εγώ βεβαίως, εκεί πάμε. Κοιτάξτε, πάμε σε μια ομογενοποίηση μισθών ελεγμένων. Πάμε δηλαδή στο να μπορέσουμε σταδιακά η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου να ζει με τη βάση του μισθού, συνήθως αυτό που ονομάζουμε SMIC, δηλαδή να είναι μια αναλογία ενός ποσού 1200, άντε 1300 το maximum, μιλάω τώρα για Γαλλία και κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Όχι βέβαια, αυτό δεν αφορά τις λίγες ελίτ οι οποίοι θα βγάζουν τα δισεκατομμύρια, μιλάω για τη μεγάλη μάζα, τα 2,5 τρίτα του κόσμου. Και αυτοί όλοι το ποσό που θα ξοδεύει θα είναι απολύτως ελεγχόμενο
και καθοριζόμενο. Δεν είναι καθόλου μακριά και ούτε είναι συνωμοσιολογικό. Σας λέω το ζω εγώ με την κάρτα μου. Ρωτήστε, αυτό που ονομάζουμε κάρτα restaurant το ονομάζουν. Είναι πολύ συγκεκριμένη κάρτα. Αυτό είναι μικρά δείγματα τα οποία σιγά σιγά θα ακολουθήσουν σε άλλες διαδικασίες. Μην ξεχνάτε ότι μπαίνουμε σε μια οικονομία πολέμου. Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης και ειδικά αυτό το κανάλι το LCI, το οποίο σας έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι ένα κανάλι το οποίο εκπέμπει καθημερινά και είναι πάρα πολύ πλατή κοινό κανάλι, οδηγεί τον κόσμο ψυχολογικά να μπει σε μια οικονομία πολέμου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η οικονομία μας θα προσαρμοστεί σε σχέση με έναν ενδεχόμενο ή ανακοινούμενο πόλεμο, με τη Ρωσία. Αυτό το πράγμα δίνει τη δυνατότητα στο κράτος να μπορεί να κάνει παρεμβάσεις οικονομικές στα πλαίσια της οικονομίας πολέμου, που είναι προς όφελος της χώρας και προς όφελος της δημοκρατίας, του δυτικού κόσμου, της ειρήνης κτλ. Τα γνωστά τα οποία ακούμε συνέχεια. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο η οικονομία η ατομική ελέγχεται, καθορίζεται και δεν μπορεί να κάνει τίποτα παραπάνω. Άρα αν ελέγχεται η οικονομία, ελέγχεται και χειραγωγείται και η κοινωνία. Προφανώς, και θα σας πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο έχει ανακοινώσει ο πρόεδρος ο Μακρόν. Είναι δύο τα προβλήματα πολύ τεράστια. Το ένα είναι το δημογραφικό. Σκεφτείτε ότι ο ίδιος ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι στο δημογραφικό πρόβλημα υπάρχει ένα ποσοστό από το 2010 που είχε γίνει η μεγάλη, τελευταία μεγάλη απογραφή, 20% μείωση στη Γαλλία. Τον τελευταίο χρόνο σε σχέση με τον προηγούμενο έχουμε 17% μείωση του δημογραφικού. Χτυπάει λοιπόν ο πρόεδρος στο καμπανάκι. Και τι προτείνεται? Να λυθεί το δημογραφικό μέσα από το μεταναστευτικό. Όπως καταλαβαίνετε, το περίπου το 80% των Γάλλων απαντούν όχι σε αυτό το θέμα. Και αυτόματα έχουμε το δεύτερο περιστατικό το οποίο θέλω να σας μιλήσω, ναι, το οποίο συμβαίνει αυτές τις μέρες στο νησί Μαγιώτ, το οποίο νησί Μαγιώτ είναι ένα από τα μικρά νησιά στον Ινδικό ωκεανό, τα οποία είναι γαλλικό νησί, και το οποίο τι συμβαίνει? Υπήρχε ένα ειδικό στάτους εκεί, πειραματικό εδώ και καιρό, να δίνουν εύκολα τη γαλλική υπηκότητα όχι μόνο σε αυτούς τους ξένους που τα παιδιά τους γεννιούνται στη Γαλλία, δηλαδή γεννιούνται στο γαλλικό έδαφος της Μαγιώτ, αλλά να μπορούν να φέρουν πολύ γρήγορα και τις οικογένειές τους. Αυτό συνέβη πριν μερικά χρόνια. Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εδώ και ένα μήνα, ο ξεσηκωμός δεν έχει μειωθεί, οι συγκρούσεις συνεχίζονται, αναγκάστηκε να πάει ο Υπουργός Εσωτερικών εκεί, γιατί ο πληθυσμός των μεταναστών είναι 50% με 50% των ντόπιων. Οι ντόπιοι έχουν ξεσηκωθεί, δεν μπορούν να έχουν αυτοί που λένε την ταυτότητά τους και όλα αυτά τα οποία τους συνδέουν με το νησί, με αποτέλεσμα να έχουμε συγκρούσεις. Και τι γίνεται τώρα? Εδώ είναι το ενδιαφέρον. Ότι ανακοινώνει ο κύριος Νταρμανάν, ο Υπουργός Εσωτερικών, ότι πολύ σύντομα θα έχουμε αλλαγή συντάγματος στη Γαλλία, διότι η αλλαγή συντάγματος θα σημαίνει ότι θα ανατραπεί το δικαίωμα του να αποκτήσει κάποιος την υπηκότητα λόγω εδάφους. Πώς θα ανατραπεί? Μισό λεπτό. Η πάγια αρχή, αν δεν κάνω λάθος και με διορθώνετε, είναι ότι αν ένα ζευγάρι, είμαι σαφής, γιατί έχουμε χάσει και την μπάλα, ένα, ναι, ζευγάρι αποκτήσει επί γαλλικού εδάφους, αν κάνω λάθος με διορθώνετε, τέκνο, το τέκνο αυτό παίρνει τη γαλλική υπηκότητα. Κάνω λάθος? Ο καθόλου, αυτόματα στα 18 του, 18 παρά μία μέρα, μάλιστα, γίνεται Γάλλος. Μάλιστα. Αυτό ανακοινώνει ο κύριος Νταρμανάν. Αλλάζει. Ότι μιλάμε για μεγάλη αλλαγή. Προσέξτε, γι' αυτό ήθελα να σας το πω. Για τεράστια αλλαγή, η οποία δείχνει τι θα ακολουθήσει στην Ευρώπη. Δηλαδή, στα πλαίσια του αδιεξόδου που έχει φτάσει αυτό το σύστημα των ανοιχτών συνόρων, όπου οι πάντες και τα πάντα μπορούν με ευκολία να μπουν μέσα, σε αυτά τα πλαίσια, λόγω του αδιεξόδου, πάμε για άρση του δικαιώματος εδάφους και θα μπορεί μόνο όποιος έχει δύο Γάλλους γονείς να έχει αυτόματα. Οι άλλοι θα περνούν από μια συγκεκριμένη διαδικασία, αρκετά δύσκολη και όχι εύκολη, για να αποκτήσουν υπηκότητα, ακόμη και αν έχουν γεννηθεί σε γαλλικό έδαφος. Άρα... Και αυτό θα γίνει πολύ σύντομα, ανακοινώνεται με συνταγματική αναθεώρηση. Άρα
Πού πάει η ιστορία, κύριε Δαβέτα, γιατί αν ξεκινάει στη Γαλλία, η οποία έχει μια παράδοση, κουλτούρα λένε κάποιοι, μια παράδοση ως προς την απόκτηση υπηκότητας, είναι προφανές ότι αυτό θα μπει σε όλα τα ευρωπαϊκά τραπέζια, πολιτικά, αλλά... Ναι, βεβαίως, η Γαλλία ανακοινώνει αυτό που θα ακολουθήσει στην Ευρώπη. Αυτό οδηγεί στο εξής. Οδηγεί στο ενδεχόμενο της δεύτερης λύσης του συστήματος, το οποίο σύστημα, ξαναλέω, του συστήματος, επαναλαμβάνω, το οποίο βλέποντας το αδιέξοδο αυτής της λεγόμενης νεοφιλελεύθερης αριστεροδεξιάς πολιτικής των ανοιχτών συνόρων, των ανεξέλεκτων ανοιχτών συνόρων, όχι των ανοιχτών συνόρων, των ανεξέλεκτων ανοιχτών συνόρων, οδηγείται σε μία άλλου είδους πρόταση, η οποία λέει τώρα πλέον τα λεγόμενα εθνικά κόμματα, δηλαδή η Le Pen στη Γαλλία, ενδεχομένως ο Τραμπ στην Αμερική, η Μελόνι στην Ιταλία κτλ. Κτλ. Αυτά αναλαμβάνουν την διακυβέρνηση με αποτέλεσμα να εμποδίζουν την ανεξέλεγκτη μετανάστευση, διότι έχουν να διαχειριστούν το πρόβλημα της ντόπιας μετανάστευσης, δηλαδή αυτό το οποίο ήδη έχει συμβεί. Και αυτό που συμβαίνει στη Μαγιότ συμβαίνει εν μέρη και στη Γαλλία, καθότι ενώπιον Ολυμπιακών Αγώνων ο κύριος Μακρόν θέλει να στείλει τους διάφορους, ας το πούμε, παράνομους μετανάστες στα διάφορα κέντρα των μικρών κοινοτήτων της Γαλλίας, και τα πούλμα που φτάνουν εκεί, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι δήμαρχοι και οι ντόπιοι κάτοικοι τα στέλνουν πίσω στο Παρίσι. Διότι λένε, εάν με τον κόσμο που θα έρθει, εμείς θα χάσουμε την πλειοψηφία του τόπου μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Δηλαδή, μισό λεπτό για να καταλάβουμε. Τη φιέστα του καλοκαιριού στο Παρίσι, που θα είναι συγκεντρωμένα παγκόσμια τα φώτα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, καλείται να τη σηκώσει η περιφέρεια στη Γαλλία, δηλαδή κρύβει το πρόβλημα κάτω από το χαλί, στέλνει. Να έτσι το πω έτσι. Ακριβώς. Μάλιστα. Έτσι ακριβώς τον κατηγορούν όλη η αντιπολίτευση, τον κατηγορεί ότι πάει να κρύψει το πρόβλημα, αλλά και τον κατηγορούν για πονηράδα ότι με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες πάει να αλλάξει την κοινωνική σύνθεση τοπικών κοινωνιών, οι οποίες υπάρχουν ιστορικά εδώ και αιώνες. Πάει να αλλάξει αυτή η σύνθεση κοινωνικά, δημογραφικά. Εδώ μιλάμε δηλαδή για σοβαρό πρόβλημα, και έτσι εξηγείται το ποσοστό το οποίο έχει αυτή τη στιγμή η Le Pen στις ευρωεκλογές, το κόμμα της Le Pen, το οποίο καθοδηγείται από τον κύριο Μπαρντελά, τον γραμματέα του κόμματος, αυτός είναι ο επικεφαλής του ευρωεκλογών, έχει φτάσει γύρω στο 37% με το κόμμα του Μακρόν να ακολουθεί. Συγγνώμη, 27% με το κόμμα του Μακρόν να είναι στο 17%. Μια διαφορά 10 με 11 πόντους σταθερά για τις ευρωεκλογές, το οποίο σημαίνει με άμεση συνέπεια, εάν βγει η Le Pen, το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σας, το ξαναλέω, θα έχει μια πολύ δυνατή πλειοψηφία βουλευτών στο Ευρωκοινοβούλιο και δεν θα μπορούν να περάσουν με ευκολία τα οποιαδήποτε μέτρα μιας ανεξέλεκτης παγκοσμιοποίησης των ελίτ. Άρα λέτε ποιος ωφελείται από όλη αυτή την αναμπομπούλα. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή υπάρχει μια γενικευμένη εικόνα στην Ευρώπη, αύριο τα τρακτέρ με ελεγχόμενο τρόπο, αλλά τα τρακτέρ θα είναι στο Σύνταγμα, στην πλατεία Συντάγματος. Τα τρακτέρ έφτασαν μια ανάσα από το κέντρο του Παρισιού. Τα τρακτέρ μπήκαν στο κέντρο του Βερολίνου, στη Βιέννη, αλλού, σε όλη την Ευρώπη. Λέει κάτι αυτό, κύριε Δαβέτα? Βεβαίως και λέει. Οι άνθρωποι της γης, οι άνθρωποι που έχουν την ιστορική μνήμη, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι οι διανοούμενοι της ιστορικής μνήμης, αλλά είναι αυτοί οι οποίοι έχουν βιωματική ιστορική μνήμη. Τα υπολείμματα, ή αν θέλετε, τα τελευταία υπολείμματα, να το πω έτσι με μια πικρή ηρωνία που λένε κάποιοι της παγκοσμιοποίησης, της ιστορίας και της μνήμης, αντιδρούν και φωνάζουν. Δεν έχουμε ακόμη τελειώσει. Είμαστε η μεσαία τάξη της Ευρώπης, η οποία θέλουμε ακόμη να δηλώσουμε ότι είμαστε ζωντανοί. Δεν θα παραδοθούμε εύκολα. Και το μήνυμα αυτό περνάει. Το μήνυμα αυτό έχει κάποιες συνέπειες αρνητικές. Καθυστερεί το σύστημα, το οποίο βέβαια ψάχνει να βρει άλλους τρόπους για να περάσει αυτό που ονομάζουμε ψηφιακή ζωή, ψηφιακούς ανθρώπους, ψηφιακή οντότητα, ψηφιακή τέχνη. Άλλωστε στο βιβλίο μου «Το τέλος της αισθητικής», το οποίο έχετε παρουσιάσει και το οποίο κυκλοφορεί πρόσφατα, τα αναφέρω όλα αυτά τα πράγματα. Μιλάω για το τέλος της αισθητικής ως πολιτική, οικονομία και την κυριαρχία των αγορών ως το εργαλείο της νέας ψηφιακής ζωής. Ναι, αλλά ξέρετε, αυτή η συζήτηση
που ορισμένες φορές μοιάζει να είναι πολυσύνθετη, που δεν είναι, αρχίζει και αλλοιώνει και το νόημα και την έννοια των λέξεων. Θέλω να το πω, κύριε Δαβέτα, και με ενδιαφέρει η άποψή σας. Κοιτάξτε, το να πείθει στους γονείς των παιδιών πως αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η αγάπη για τα παιδιά, καλό είναι ρομαντικά, αλλά στην πρακτική αυτό που κάνει τη διαφορά, για να μην κοροϊδευόμαστε, είναι ο τραπεζικός λογαριασμός και το ε9. Εγώ τα υπόλοιπα τα ακούω, βερεσέ. Άμα ο άλλος δεν έχει να ζήσει, ποια αγάπη θα κάνει τη διαφορά? Σοβαρά το λέμε τώρα? Έχετε δίκιο, θα σας πω όμως κάτι. Ένα σύστημα για να περάσει τα διάφορα οικονομικά μέτρα χρειάζεται και διανοητικά φιλοσοφικά εργαλεία. Πάντοτε, χωρίς φιλοσοφικά ή πολιτιστικά εργαλεία, ένα σύστημα δεν μπορεί να περάσει με το βίαιο τρόπο, διότι οι άνθρωποι αντιδρούν. Τώρα, αυτή τον καιρό, τα τελευταία χρόνια, ζούμε μια νέα φιλοσοφία που λέγεται η φιλοσοφία της αγάπης σε όλα τα επίπεδα. Άρα λοιπόν, στο πλαίσιο της αγάπης κολλάμε οτιδήποτε θέλουμε και αυτό προσπερνάμε τις διαφορές των ιδιαιρωτήτων. Η αγάπη στηρίζεται σύμφωνα με τη φιλοσοφία της αγάπης που ξέρουμε, και μπορώ να μην μιλάμε τώρα για πολλούς φιλοσόφους που έχουν αναφερθεί σε αυτό, στο πώς οι ιδιαιτερότητες και οι διαφορετικότητες μπορούν να συνυπάρξουν. Εδώ στο όνομα της αγάπης πάμε να κάνουμε μία ομογενοποίηση, μία πλανητική σκέψη, όπως θα το έλεγε ο άλλοτε φίλος μου Κώστας Αξελός, μία παγκοσμιοποιημένη ταυτότητα η οποία με το άλοθη της αγάπης περνάει τα πάντα. Στην οικονομία, στις κοινωνικές σχέσεις, στις αγορές, στην πολιτική, στα πάντα. Με αποτέλεσμα, βέβαια, η αγάπη τα βλέπουμε να είναι και επιλεκτική, γιατί είναι η αγάπη που περνάει στο δυτικό κόσμο, αλλά στον μη δυτικό κόσμο δεν υπάρχει αγάπη, υπάρχει η λογική του πολέμου, άρα δηλαδή του μίσους. Είναι δηλαδή ένα παιχνίδι το οποίο ουσιαστικά κοροϊδεύει τον κόσμο. Αυτή η προετοιμασία των ευρωπαϊκών χωρών, των πυρηνικών ευρωπαϊκών χωρών σε οικονομίες πολέμου, τι σημαίνει πρακτικά, πού πάει δηλαδή ο κόσμος? Πάει στον έλεγχο της οικονομίας, στο να μάθει να ζει με τα ελάχιστα, να παίρνει τα ελάχιστα, να ζει με τα ελάχιστα, να του καθορίζουν τη διατροφή, να του καθορίζουν τον τρόπο που θα διασκεδάζει, να του καθορίζουν... προσέξτε, έχει αποδειχθεί ότι όλα αυτά, ο πολλής κόσμος τα αποδέχεται στα πλαίσια της επιβίωσης. Έχουν γίνει μελέτες. Με αποτέλεσμα να λένε ότι εσείς θα διασκεδάσεις με αυτό το ποσό πλέον, σε μια μεταγενέστερη κοινωνία. Σου χρειάζεται αυτό το ποσό. Μέχρι εκεί όλοι σας θα ζείτε με αυτό το ποσό. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Εκτός αν αποφασίσεις, κύριε Χίψη, να μπεις στην υψηλή ελίτ κάτω από κάποιες προϋποθέσεις, οπότε τότε μπορεί να έχεις το ενδεχόμενο να ζήσεις κάτι διαφορετικά, αλλά η υψηλή ελίτ σημαίνει και μια στρατιωτική πειθαρχία στην ελίτ του συστήματος, στην παγκόσμια ελίτ του συστήματος. Λέει εδώ η Μαρία από την Αθήνα. Καλημέρα, λέει, κύριε Δαβέτα. Δηλαδή, πρακτικά θα εμποδίζεται ο πολίτης να χρησιμοποιεί τα μετρητά? Αυτό μας λέτε? Και αν ναι, εμποδίζεται σήμερα στην πράξη? Πριν απαντήσετε, Μαρία μου, δε στην πολιτική, στις μεταφορές από αερομεταφορικές εταιρείες. Άμα είσαι παραπανίσια σε κιλά, πρέπει να πληρώσεις πλέον ένα πέναλτι, ένα πρόστιμο. Για δοκίμασε να το πληρώσεις με μετρητά επί τόπου. Θα σου πούνε με κάρτα, αυτή είναι η πολιτική. Έτσι ξεκινάνε όλα. Ελάτε, κύριε Δαβέτα. Ναι, θέλω να πω, θα συμφωνήσω με αυτό που είπατε στην Μαρία, γιατί σε πολλές περιπτώσεις στη Γαλλία, πάντα μιλάω για τη δικιά μου εμπειρία, όταν πας να πληρώσεις με μετρητά και δεν είναι νομίσματα, αλλά είναι χαρτιά, δεν τα παίρνουν. Σε πολλές περιπτώσεις, όχι πάντα, σε πολλές περιπτώσεις, λέγοντας ότι πρέπει να το ελέγξουμε, θα προτιμούσαμε αν έχετε κάρτα. Ναι. Οπότε στους ανθρώπους έχει περάσει η έννοια της κάρτας, το πέτσινο χρήμα, και δεν είναι αδιανόητο πλέον ένας Γάλλος να πηγαίνει κάπου. Ακόμη και αυτοί που αντιδρούν στο σύστημα, ακόμη και αυτοί χρησιμοποιούν την κάρτα ως το must. Δηλαδή κάτι το οποίο ναι, πολύ βέβαια ο πολίτης ξέρει, αλλά ποιος θα μπει σε αυτή τη διαδικασία αν είναι να χάσει το πλοίο, το αεροπλάνο, το λεωφορείο και πάει λέγοντας ή την άλλη δουλειά? Κανονικά, από τη στιγμή που δεν υπάρχει απαγόρευση στο χρήμα, εκτός αν υπάρχει συνταγματική πρόνοια ή νομοθετική πράξη, φωνάζει την αστυνομία για παρεμπόδιση κυκλοφορίας. Αλλά ποιος το κάνει αυτό? Παρεμπόδιση κυκλοφορίας, άντε μπλε και με τη γραφειοκρατία και η δουλειά σου δεν θα γίνει ή θα τη χάσεις. Και θα χάσεις και ώρα. Άμα βιάζεσαι κιόλας και θες να πληρώσεις και σου λέει ο άλλος ότι προτιμώ με κάρτα, εσύ θα πληρώσεις με κάρτα, γιατί εκείνη τη στιγμή βιάζεσαι, γιατί ο ρυθμός της ζωής είναι γρήγορος. Γιατί μια σειρά από γιατί πρακτικά τα οποία αφορούν όλους μας.
Μα κύριε Δαβέτα όμως, αν αυτό είναι ένα δυστοπικό παρόν και ακόμη πιο δυστοπικό μέλλον, ή είναι θεωρίες συνωμοσίας που τελικά απλά είναι για να συζητάμε. Διότι εδώ μου γράφει ο φίλος ο Βασίλης, εδώ θα πάμε σε ανθρωποφάρμες με φθηνά ναρκωτικά και πανεπιστήμια για τους λίγους που θα αναπαράγουν το σύστημα. Όλα αυτά μοιάζουν ακραία. Ναι, είναι. Μοιάζουν ακραία. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν ξέρω πότε θα γίνουν αυτά. Έχει μια σταδιακή πορεία. Αλλά θα σας πω κάτι. Αυτή η ιδέα, το να μιλάς, να κάνεις κριτική στο σύστημα ή γενικά σε έναν τρόπο ζωής και να θεωρείται συνωμοσία, ή το να κάνεις κριτική στην τεχνική νοημοσύνη, όχι άρνηση, έτσι, δεν, και να θεωρείσαι τεχνοφοβικός, επειδή το έχω ακούσει αρκετές φορές σε πράγματα τα οποία έχει τύχει να μιλήσω, σε διαλέξεις μου κτλ. Η ορθότητα της μίας άποψης, κυρίαρχης μου λέτε, αυτό μου λέτε. Ναι, αυτό είναι μια παγίδα, η οποία θέλει να ενοχοποιήσει κάθε αντίθετη άποψη, η οποία διαφωνεί με ακριβώς αυτόν τον τρόπο ζωής. Μα συγγνώμη, άρα, τι παγίδα είναι, ερώτηση κύριε Δαβέτα, γιατί το ένα φαίνεται άλλο. Είναι παγίδα αν εσείς έχετε περιορισμό μέσω της κάρτας στη χρηματική σας δαπάνη. Είναι παγίδα ή είναι ευθέως παρέμβαση? Γιατί για να μην έχετε περιορισμό θα πρέπει να κάνετε αυτά που σας ζητούν οι προϋποθέσεις ως κατόχου της κάρτας. Διαφορετικά θα έχετε περιορισμούς. Άρα. Ναι, όχι, ήθελα να πω, εγώ θα συμφωνήσω. Είναι και κυριολεκτικό, αλλά λέω, το να μιλήσει κάποιος και να κάνει κριτική σε αυτό και να του πει κάποιος ότι αυτά που λες είναι συνωμοσιολογικά, ναι, ή το να κάνει κάποιος κριτική στην τεχνητή νοημοσύνη και να του πει αυτά που λες τώρα είναι τεχνοφοβικά, είναι μία τεχνική της ενοχής την οποία χρησιμοποιεί το σύστημα για να εμποδίσει τις κριτικές, για να φαίνονται αυτού του είδους οι αναλύσεις, να φαίνονται ότι είναι φανταστικές και ότι είναι μυθιστορηματικές κτλ. Ενώ έχουμε πάρα πολλούς συγγραφείς οι οποίοι έχουν γράψει για αυτά τα φαινόμενα. Πριν ο Ελμπέκ, ο Γάλλος, αυτός ο διάσημος Γάλλος συγγραφέας, έγραψε για τα προβλήματα που θα γίνει σε μια κοινωνία όπου το Ισλάμ θα έχει όλο και μεγαλύτερη κυριαρχία στη δυτική κοινωνία. Το έγραψε πριν από περίπου 10-15 χρόνια. Και τότε κατηγορήθηκε, του κάνανε δίκη, συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Να βγει αληθινός και τώρα όλοι να αναφέρονται στον Ουελμπέκ ως ένα προφητικό βιβλίο. Δεν μου λέτε, κύριε Δαβέτα, μήπως πάμε σε μια εποχή όπου ο ορθολογισμός της επιστήμης θα θεωρείται σκοταδισμός απέναντι στη νέα κανονικότητα που θα θεωρείται ορθολογισμός? Ναι, ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Ο ορθολογισμός όπως το ξέραμε μέχρι τώρα, γι' αυτό και έγραψα και το βιβλίο αυτό, η αισθητική όπως τη ξέραμε τώρα, ως δηλαδή μια εμπειρία του ατόμου ή των ομάδων σε σχέση με αυτό που ονομάζουμε ζωή, που ονομάζουμε ομορφιά, που ονομάζουμε καθημερινότητα, αυτή η εμπειρία φεύγει από τα χέρια του ατόμου ή των ομάδων και περνάει στα χέρια μιας κεντρικής εξουσίας η οποία αναιρεί αυτό που ονομάζαμε τώρα αισθητική και το κάνει να είναι κάτι το οποίο να περνάει σε μια άλλη μορφή τεχνοαισθητικής, τεχνοζωής. Δηλαδή αυτά είναι τα δεδομένα, κύριε, θα παίξουμε αυτά τα δεδομένα. Αν δεν παίξουμε αυτά τα δεδομένα δεν μπορείς να επικοινωνήσεις. Να σου πω ένα παράδειγμα. Θες να κάνεις κάπου να στείλεις στη εφορία. Στη Γαλλία για παράδειγμα. Δεν μπορείς να πας στην εφορία. Πρέπει να το κάνεις ηλεκτρονικά. Και όσοι δεν ξέρουν αναγκάζουν να τρέχουν δεξιά και αριστερά με μεγάλο πανικό. Είναι υποχρεωτικό πλέον. Αυτό γίνεται υποχρεωτικό. Ένα μικρό παράδειγμα ανέφερα. Αυτό σιγά σιγά γίνεται σε όλα τα επίπεδα ζωής. Με αποτέλεσμα να είσαι υποχρεωμένος να μάθεις τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, να ασχολείσαι συνέχεια με τις αλλαγές όλες αυτές που γίνονται καθημερινά μέσα στην ηλεκτρονική ζωή και χωρίς να το καταλάβεις να γίνεσαι ένα ηλεκτρονικό όν, ένα τεχνολογικό όν. Σταδιακά γίνεται αυτή η εξέλιξη. Μου λέει εδώ η φίλη μου η Αφροδίτη, τι λέει τώρα ο κύριος Δαβέτας. Εδώ ακραίες απόψεις. Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, και μιλάω λέει για ακραίες, όχι νορμάλ απόψεις, βγήκαν με σύνθημα «Η πόλη σε άλλο». Και θέλω να του θυμίσω λέει ότι τις παραμονές άλλωσης πόλης στα 1453 το μέγα θέμα συζήτηση στην ελίτ και στο λαό ήταν το φύλο των αγγέλων, δηλαδή αν οι άγγελοι είναι άντρες ή γυναίκες. Αυτό μονοπολούσε
τη συζήτηση στο παλάτι, στην αγορά, στα καπηλιά και στους δρόμους. Άμα το δεις, λέει, η αναλογία είναι ανατριχιαστική την ώρα που έπεφτε η πόλη. Ναι, γιατί όταν ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα, χάνεις την επαφή με την πραγματικότητα και εσύ ασχολείσαι με τον φίλο των Αγγέλων και ταυτόχρονα ο Τούρκος μπαίνει και καταλαμβάνει τα πάντα. Ναι, είναι, αυτό είναι μια φυγή. Όταν ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα, έχει δύο χαρακτηριστικά. Ή είναι φυγή και δεν θες να δεις την πραγματικότητα, ή στο χρησιμοποιεί η εξουσία για να μην βλέπεις την πραγματικότητα και να μην ασχολείσαι με την πραγματικότητα. Και στις δύο περιπτώσεις είναι μια μετάθεση της πραγματικότητας, μια μετάθεση από τα κεντρικά προβλήματα. Μου λέει άλλος φίλος εδώ πέρα, γιατί λέει στη Γαλλία, στη Γερμανία, προσέξτε τι μου λέει εδώ, και στην Ολλανδία, ήδη δεν χρησιμοποιείται πιλωτικά η δίκαιη δίκη απουσία δικαστών και δικηγόρων με αλγόριθμο και χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία. Βεβαίως. Βεβαίως. Εγώ το έχω πει, σας το έχω πει πολλές φορές στην εκπομπή. Στη δικαιοσύνη, η νέα μορφή δικαιοσύνης είναι με αλγόριθμους. Όπως και στην ιατρική. Η ρομποτική στην ιατρική έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Η ρομποτική εφαρμόζεται στον αθλητισμό. Εφαρμόζεται σε πάρα πολλά πράγματα. Αυτό πάει για την καθημερινότητά μας. Τώρα βέβαια το ερώτημα είναι, αν για κάποια στιγμή υπάρξει πρόβλημα στον αλγόριθμο, όπως μπορεί να υπάρξει πρόβλημα στα αεροπλάνα τα οποία έχουν τον αυτόματο πιλότο και κάποια στιγμή βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση και ο πιλότος δεν μπορεί να το ελέγξει, τότε καταλαβαίνετε ότι εκεί δεν μπορεί να ελέγξει τίποτα. Έτσι και αντί να κόψει το χέρι, μπορεί να κόψει το πόδι στην ιατρική και ούτω καθεξής. Ελπίζω να υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί, αλλά σίγουρα σε διάφορα φιλμ επιστημονικής φαντασίας τα έχουμε ήδη δει, τα οποία δεν είναι καθόλου επιστημονικής φαντασίας και τα οποία μας δείχνουν μια πραγματικότητα η οποία υπάρχει εν μέρη και η οποία έρχεται στο εγγύς μέλλον αλλά και στο απότερο μέλλον. Επαφορμή που είστε στη συχνότητα, έχω μια ερώτηση από τη φίλη τη Σοφία. Κύριε Δαβέτα, λέει, υπήρχε ή υπάρχει στο Σύνταγμα της Γαλλίας διάταξη που προβλέπει ή προέβλεπε ότι η πανεπιστημιακή εκπαίδευση είναι αποκλειστικά δημόσια? Όχι. Όχι. Γιατί υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία αναγνωρίζονται από το κράτος. Θέλω να είμαι πολύ απόλυτα εδώ ειλικρινής. Τα οποία αναγνωρίζονται από το κράτος και τα οποία μάλιστα τους δίνει το δικαίωμα να κάνουν διδακτορικά, να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο αξιολόγησης με τα δημόσια πανεπιστήμια. Δεν υπάρχουν όμως πολλά, προσέξτε, ιδιωτικά πανεπιστήμια. Υπάρχουν λίγα. Όχι γιατί είναι πανάκριβα, γιατί οι τιμές είναι πανάκριβες, αλλά και γιατί πολλές φορές τα ιδιωτικά. Η αξιολόγηση είναι ακόμη πιο δύσκολη σε κάποιες περιπτώσεις από ό,τι στα δημόσια. Μάλιστα. Επειδή θέλουν να τα κάνουν elite, εκεί τους βάζουν πολύ δύσκολα. Δηλαδή και πληρώνεις απίθανα ποσά. Το φτηνότερο ιδιωτικό θα πρέπει να είναι γύρω στις 12 με 14 είχε 15.000 το χρόνο. Mm-hmm. Το φτηνότερο. Γι' αυτό και βέβαια προτιμούν τα δημόσια, τα οποία όμως δημόσια στη Γαλλία, όπως ξέρετε, για να μιλήσω λίγο για την εκπαίδευση, ξέρετε ότι κάθε πανεπιστήμιο αποφασίζει το ίδιο πόσους φοιτητές θα πάρει και το αν θέλει δίδακτρα ή όχι. Μιλάμε μεν για δημόσια παιδεία ακόμη στη Γαλλία, αλλά όσο περνάει ο καιρός, όλες οι λεγόμενες σπουδές μετά από τα πρώτα τρία χρόνια μετατρέπονται σε χρηματικές σπουδές. Δηλαδή, σιγά σιγά όλοι πληρώνουν λίγο πολύ κάτι για τις σπουδές. Δηλαδή πάμε σε μια κοινωνία η οποία είναι όπως η οικονομία, όπως είναι η τέχνη, όπως είναι η πολιτική, μια κοινωνία στην οποία οι κατέχοντες τα μέσα έχουν και τη δυνατότητα να μπορούν να μορφωθούν και να διοικήσουν. Πάμε σε μια, ας το πούμε, εκπαιδευτική ελίτ. Αυτοί που δεν κατέχουν τα μέσα, μόνο αν έχουν κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο ή αν μπουν σε κάποιες, ή αν κάνουν κάποιες ιδιαίτερες παραχωρήσεις στην εξουσία, μπορούν να μπουν και αυτοί στην παρέα. Αλλιώς είναι εκτός παρέας, θα μένουν στη μεγάλη, ας το πούμε, ανώνυμη μαζική παρέα, η οποία θα αρκείται με αυτά που του δίνει το σύστημα. Και μία τελευταία παρέμβαση εδώ του φίλου του Βασίλη, λέει, κύριε Δαβέτα, ζούμε σε έναν κόσμο όπου προχωρούν οι πόλεμοι, η φτώχεια, ο πληθωρισμός, τα κρισιακά φαινόμενα, οι ευγονικές, η τεχνολογική επανάσταση που εμείς είμαστε μόνο χρήστες όμως και απλά αναμασούμε πληροφορίες. Μήπως όλα αυτά δείχνουν χαρακτηριστικά μεσοπολέμου λίγο πριν καταρρεύσει η λεγόμενη απλή ολιγαρχία και έρθει ο μέγα παγκόσμιος καπιταλισμός? Έχει βάση αυτό. Έχει βάση. Με την έννοια ότι
Μπορεί να έρθει, αυτό είναι το στόχος, ο μέγα παγκόσμιος καπιταλισμός. Αλλά αυτός όμως θα έχει κάποια αφεντικά. Πάλι θα υπάρχει μια μέγα παγκόσμια ολιγαρχία. Οι τοπικές ολιγαρχίες ενδεχομένως να φύγουν, όπως υπήρχε στη φεουδαρχία. Αλλά θα υπάρχει πάντοτε ένα μεγάλο μέγα, να το χρησιμοποιήσω έτσι, παγκόσμιο κέντρο, το οποίο θα λειτουργεί σαν ένας μηχανισμός ελέγχου και ένας μηχανισμός διαρρύθμισης όλων αυτών των καταστάσεων. Και μην ξεχνάμε ότι για να σπάσει το κοινωνικό σώμα έχουμε δημιουργήσει την λεγόμενη φιλοσοφία του δικαιώματος. Οδηγούν τους ανθρώπους σε έναν δικαιωματισμό ο οποίος εδώ οδηγεί σε παράλογες καταστάσεις, όπου το δικαίωμα το ατομικό γίνεται στόχος μιας δικαιωματικής αυτονομίας σε βάρος της κοινωνικής και της συλλογικής αλληλεγγύης του κοινού μέσου το οποίο υπήρχε μέχρι τώρα. Ναι, αλλά όπως λέει και η φίλη μου η Κατερίνα, εννοείται πως κάθε αντίδραση πια είναι περιττή, δηλαδή δίνεται την εντύπωση take it or leave it, διότι όχι. Αν παρεξήγησα, λέει συγγνώμη, μου λέει η Κατερίνα, αλλά ακόμη υπάρχουν ως άνθρωποι ανωθρόσκο και όχι ανθρωποειδή, άλλο αν θέλουν κάποιοι να μας οδηγήσουν εκεί. Λοιπόν, τώρα να πω κάτι πάνω σε αυτό που είπε, πολύ ωραία τα λέει η Κατερίνα. Καταρχήν, για τον άνθρωπο δεν υπάρχει μόνο το ανωθρόσκο ως ερμηνεία, υπάρχει το αναθρήν όποπε, το οποίο έχει λέει ο Πλάτωνας στον Κρατήλο και το οποίο εγώ το κρατάω καλύτερα αυτό, που σημαίνει κάποιος ο οποίος κοιτάει στο ύψος των ματιών. Άρα στο ύψος του ανθρώπου είναι η λειτουργία του ανθρώπου και όλα γίνονται, πρέπει να γίνουν στο μέτρο του ανθρώπου. Το λέω Πλάτωνα στον Κρατήλο. Τώρα, παρακάτω. Βεβαίως και υπάρχει αντίσταση. Μία αντίσταση είναι η ίδια η τέχνη. Μια άλλη αντίσταση είναι η τέχνη, η φωνή της γης. Οι αγρότες είναι μια αντίσταση. Μια άλλη αντίσταση είναι όταν κάποιες ομάδες, αντί να μείνουν στο δικαιωματισμό, λειτουργούν μαζί ως ένα πρόσωπο. Υπάρχουν μικροαισθίες αντιστάσεων. Υπάρχει μια προσπάθεια κάποιες φορές συγχρονισμού αντιστάσεων και αυτό το βλέπουμε στις μεγάλες διαδηλώσεις που γίνονται στη Γαλλία, το βλέπουμε στις υποχωρήσεις που κάνουν διάφορες κυβερνήσεις απέναντι σε αυτές τις αντιδράσεις. Όχι, ο άνθρωπος δεν έχει τελειώσει ακόμη. Ο άνθρωπος δεν είναι νεκρός. Απειλείται. Γι' αυτό και εγώ θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή ζούμε τη μάχη του ανθρώπου, ο οποίος είναι μνήμων, για να χρησιμοποιήσω τον όρο που χρησιμοποιούσε ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες, το μνήμων, ο άνθρωπος της μνήμης και της ιστορίας, ο οποίος δίνει τη μάχη της επιβίωσης και πολεμάει εναντίον ενός νέου τύπου τεχνοανθρώπου, ο οποίος δεν έχει την αίσθηση ούτε της μνήμης ούτε της ιστορίας. Και είναι ένα άριστο εκτελεστικό όργανο μιας τεχνητής και τεχνικής ζωής. Η μάχη συνεχίζεται. Να τη συνεχίζουμε λοιπόν. Και ένα τελευταίο ερώτημα από το φίλο το Γιάννη. Θεωρεί ο κ. Δαβέτας ότι είναι εύκολο να υπάρξει συνταγματική αλλαγή στο πώς αποκτά κάποιος στη Γαλλία υπηκοότητα, παρότι υπάρχει ένα τέτοιο υπόβαθρο? Περνάει εύκολα να αλλάξει αυτό? Κοιτάξτε, μπορεί να μην υπάρχει εύκολο σε σχέση με την αριστερή αντίληψη, γιατί τα κόμματα της αριστεράς θα διαφωνήσουν. Αλλά η πλειοψηφία στη Γαλλική Βουλή είναι κεντροδεξιά. Και όταν βλέπετε τον Υπουργό των Εσωτερικών, του Μακρόν, να ανακοινώνει αυτό, αυτό δεν το ανακοινώνει οτιδήποτε, είναι ενήμερος ο Πρόεδρος. Όταν βλέπουμε την αντιπολίτευση και ειδικά τη Λεπέν, αλλά και το κόμμα, προσοχή, και το κόμμα το κεντροδεξιό, το παλιό του Σιράκ, να βάζουν ως προτεραιότητα αυτή την αλλαγή για να μπορέσει να συνέλθει η Γαλλία και να ελέγξει την κατάσταση, όταν βλέπουν ότι οι άνθρωποι των κοινοτήτων των γαλλικών αρνούνται να μπορέσουν να δεχτούν όλη αυτή την μαζική οργάνωση που κάνει εν όψει Ολυμπιακών Ογώνων, τουλάχιστον έτσι λέει ο Μακρόν, όλα αυτά είναι δείγματα τα οποία θα υποχρεώσουν το σύστημα από άμυνα και επιβίωση να κάνει αυτή την αλλαγή, διότι πάνω απ' όλα πρέπει να διαχειριστεί το ήδη υπάρχον εσωτερικά πρόβλημα. Και βέβαια να ακολουθήσει μια άλλη πολιτική, ακούστε την πρόγνωσή μου, ποια είναι η άλλη πολιτική, αφού δεν θα μπορούν να έρχονται τόσο ανοιχτά όλοι, ας το πούμε, οι ανεξέλεγκτοι μετανάστες, τώρα θα ακολουθεί το κινέζικο μοντέλο. Ποιο είναι το κινέζικο μοντέλο? Πάμε στις χώρες αυτές από όπου φεύγουν οι μετανάστες και φτιάχνουμε υποδομές. Δεν δίνουμε χρήματα για να μην τα πάρει ο κάθε
ηγέτης Αφρικής, Μέση Ανατολής κτλ. Και να κάνει χλιδά τη ζωή. Πάμε όπως πάνε οι Κινέζοι και λέει τι έχετε ανάγκη, δρόμους. Δεν θα πάρετε φράγκο, θα κάνω λαγό. Και σε τάχει στο διάστημα οι Κινέζοι κάνουν αυτές τις υποδομές. Γι' αυτό και έχουν μεγάλη κυριαρχία πλέον οι Κινέζοι μαζί με τους Ρώσους για άλλους λόγους ο καθένας στην Αφρική και σε όλες αυτές τις χώρες. Δημοσθένης Δαβέτας, θέλω να τον ευχαριστήσω. Εντυπωσιακά αυτά που έρχονται και από την καρδιά της Ευρώπης και η Γαλλία είναι πάντα σηματορός στα μεγάλα γυρίσματα. Θα δούμε που θα πάει το πράγμα. Κύριε Δαβέτα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ κύριε Σαχίνη, πάντα εσάς και τους ακροατές μας.